Των δούλων σου σώτερα να πασώ, τουλάχιστον αυτά στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τας ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, στη ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπετημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσών. Μόνοι αγνοί και άχραντος παθένος, υπέων αφράστος λύσασαν, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τας ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσον, και ο μεθάσου υπάρχουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Νοερό εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέτρα δίνει λύπη και στεναγμός, πάνω αμάρτημα το παραυτόν πραχθέν, εν λόγου η έργο η διονύω, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εγχώρησον. Ο Διού και στην άνθρωπος ο ζήσει και Διού καμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των και τιμημένων δούλων σου, των αλήθειων σφαγιαστέν, των κατά την γενοκτονία του πίτρα και του πυρογυμισμού, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρτη σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύχαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι μνήμη αξιομακάριστη και ύμνηστη αδελφοί ημών. Αιώνια η μνήμη, Θετική Επίτροπε Εορδέας, Πάτερ Αυγουστίνε, Σεβαστοί Πατέρες, κύριοι Βουλευτές, κύριοι Δήμαρχε, εκπρόσωποι του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας, απόγονοι Μικρασιατών, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων, κυρίες και κύριοι. Κάθε τέτοια μέρα που τιμάται η μνήμη των Αγίων Νεομαρτύρων και του Εθνομάρτυρα Αγίου, κεντρωνόμαστε σε αυτό το χώρο εμείς οι απόγονοι των αδικοχαμένων αλλά και των προσφύγων Μικρασιατών και με αυτή την τελετή ζητούμε να αναπαυθούν οι ψυχές εκείνων που έζησαν την τραγωδία και όσων έπειτα από αυτούς συνέχισαν να ζουν με αυτή. Ας προσευχηθούμε να είναι αναπαυμένες οι ψυχές τους. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Βίκη Χατζικυριάκου, να έρθει και ένα σύντομο. Ετοιμάσει κάτι, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι ο δικός μου λόγος η κεντρική ομιλία. Ήθελα να μοιραστώ μόνο κάτι μαζί σας. Πριν 2-3 μέρες, μια συνάδελφος μου έδειξε μια φωτογραφία από την Πάρο. Είναι ένα σχολείο εκεί. Και στα 100 χρόνια ζωγράφησαν τη μια πλευρά του εξωτερικού τείχου του σχολείου. Είναι πολύ μεγάλο, είναι ένα διόροφο σχολείο. Έκαναν λοιπόν ένας νεαρός καλλιτέχνης, έκανε το εξής. Το μισό και πάνω το έχει βάψει με τα χρώματα του ουρανού και φαίνεται μια πολιτεία που δεν μπορείς να καταλάβεις και πολύ καλά τι είναι. Κάτι σπίτια που φαίνονται άσπρα από τη μέση και κάτω. Είναι να υπάρχουν στους τόπους τους, εκεί που ζούσαν αιώνες και χιλιετίες, ενώ με τη μικρασιατική καταστροφή
ο Ελληνισμός, τουλάχιστον οι χριστιανοί Έλληνες, εξέλιπαν από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την υπόλοιπη Ανατολία. Γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστροφή και ξέρετε έχει και άλλες συνέπειες, πολιτικές και γεωπολιτικές. Εάν ζούσε σήμερα ο Ελληνισμός στη Μικρά Ασία, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει το Μισό Αιγαίο όπως το διεκδικεί σήμερα. Είναι αυτό που είπε ο στιχουργός. Τη λείπει το να τη σποδάρει, ένα νεράκι θα έρθει. Με τι έγινε στη Μικρασία, πρέπει να σταθούμε σε δύο ιστορικά γεγονότα. Το ένα είναι η Ελληνική Επανάσταση. Κυρία Πρόεδρε, σήμερα μνημόσυνο των Μικρασιατών στην Πτολεμαϊδα, στο Σύλλογο Μικρασιατών, με καλεσμένο τον Σάβα Καλεντερίδη. Πείτε μας δύο λόγια. Λοιπόν, μαζευόμαστε κάθε χρόνο εδώ για να τελέσουμε μνημόσυνο και για τους Αγίους μας, τους Νεομάρτυρες, και για τους προγόνους μας που σφογιάστηκαν πριν από 102 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις, μια επιτάφια ομιλία είναι πάρα πολύ σημαντική για να γίνει, να θυμίζει και να μπει στην ιστορία. Φέτος έχουμε λοιπόν τον Σάββατο Καλεντερίδη, που είναι και προσφυγικής καταγωγής, είναι όμως και αξιωματικός αναποστρατεία και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της Μικρασίας και θα μας παρουσιάσει τα δικά του, τη δική του άποψη για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία και εμείς φυσικά θα τον ακούσουμε με προσοχή και έτσι θα τιμήσουμε και τους προγόνους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλεντερίδη, βρίσκεστε σήμερα στο Σύλλογο Μικρασιατών στο Μνημόσυνο, σαν καλεσμένος. Πείτε μας λίγο δύο λόγια τι θα πείτε. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν η μεγαλύτερη καταστροφή που γνώρισε ο Ελληνισμός από τότε που εμφανίστηκε ως έθνος στην ιστορία. Μεγαλύτερη ακόμα και από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Γιατί με την άλωση της Κωνσταντινούπολης μπορεί να πέρασε η εξουσία στους Οθωμανούς, όμως οι ελληνικές κοινότητες σε μια ευρύτατη γεωγραφική περιοχή συνέχισαν να υπάρχουν και παρόλα τα προβλήματα σε κάποιες στιγμές και να ευδοκιμούν. Η μικρασιατική καταστροφή λοιπόν, που ήταν και μία αλληλουχία λαθών των πολιτικών ηγεσιών στην Αθήνα, ήταν η ταφόπλακα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας. Και στο διάστημα αυτό που είχαμε την αλληλουχία των λαθών στην Αθήνα, συντελέστηκε και η γενοκτονία των Ελλήνων της Θράκης, του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Για να καταλήξουμε στην κατάρρευση του μετόπου το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 1922 και συνεπακόλουθα στην συνθήκη της Λοζάνης και στην υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών. Όλο αυτό το ιστορικό θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε στη σημερινή μας ομιλία, να αναδείξουμε και τις γεωπολιτικές πτυχές και το πλαίσιο στο οποίο εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα για να καταλήξουμε στη μικρασιατική καταστροφή και θα κλείσουμε την ομιλία μας με το ρόλο που έπαιξε ο προσφυγικός ελληνισμός στην ανόρθωση της Νέας Ελλάδας.